Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι θα μπουν μέσα για να ανατρέψουν τις ισορροπίες και τις σχέσεις. Και θέλω να περάσουμε σε ένα κορίτσι που πέρασε από το Survivor, σωστά? Και άφησε το σημάδι της. Η αλήθεια της. Είναι. Στην καρδιά. Ναι. Και στην καρδιά. Η Σοφιάνα Βραμάκη είναι ο άνθρωπος που συνάντησε ο δικός μας Art για να μας λύσει μία απορία. Αν θα μπει τελικά στο Survivor. Αλλά και μία ακόμη απορία, καθώς εδώ και αρκετό καιρό. Εδώ είναι. Ναι. Είναι η ψυχοθεραπεύτρια η Σοφιάνα. Εδώ και αρκετό καιρό γράφεται ότι είναι η νέα σχέση του Κωνσταντίνου Βασάλου ή ότι υπήρξε κάτι μεταξύ τους. Απαντά ευθέως σε αυτό το ερώτημα του Άρτη. Και κρατάμε αυτό που λέει η ίδια. Σοφιάνα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Σε βρίσκω στο γυμναστήριο και μαθαίνω ότι μέρα νύχτα γυμνάζεσαι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γυμνάζομαι πολύ. Έφαγες πολύ και γυμνάζεσαι ή ετοιμάζεσαι ένα μεγάλο ταξίδι? Θα σε απογοητεύσω γιατί ούτε έφαγα πάρα πολύ, ούτε ετοιμάζω κάποιο ταξίδι. Τουλάχιστον εις γνώση μου κανένα. Δεν θεωρείς τον εαυτό σου All-Star? Προφανώς για να μην είμαι μέσα στο ρόστερ, μάλλον δεν με θεωρούν κι άλλοι All-Star. Πρόταση δεν έγινε? Δεν έχω δεχτεί κάποια πρόταση. Αλήθεια τώρα? Ναι, πέφτω από τα σύννεφα. Πέφτω από τα σύννεφα, ναι. Όχι, δεν έχω δεχτεί. Θα ήθελες να σε δεις στο All-Star? Φυσικά, ποιος. Εγώ πιστεύω ότι όποιος Survivor πει ότι δεν θα ήθελε να είναι ψέμα. Εννοείται ότι θα ήθελα να το ξαναζήσω. Ούτε εσύ έκανες κάποιο βήμα να κάνεις, να αυτοπροταθείς? Όχι. Ξαφνιάστηκες από κάποια άτομα που τώρα ήδη φύγανε και λες, καλά πήγαν αυτοί και δεν είμαι εγώ, από το παιχνίδι σου? Ακόμη και αυτούς που εγώ ξαφνιάστηκα μπορεί να τους έχουν βάλει τελικά για κάποιο λόγο. Ίσως για να γίνει ένα σκούπισμα, δεν ξέρω, να στην αρχή. Να φύγουν νωρίς, εννοείς. Ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ για την Καρολίνα, για την Ασημίνα. Είστε φίλες, κρατάτε επαφή? Ναι, φυσικά. Εγώ πήγα, τους χαιρέτησα και τα ξημερώματα που πετούσαν. Και εκεί είδα και την Ασημίνα, της έκανα. Ήταν η τελευταία αγκαλιά που έκανα. Η τελευταία αγκαλιά δικιά σου είναι? Τι της είπες? Της είπα να είναι δυνατή, γιατί έχει την ψυχή να το κάνει, παρόλο που είναι πιο μικρή στην ηλικία. Με ποια παιδιά πιστεύεις θα τέριαζες φέτος αν είχες πάει? Με τη Μαργιαλένα, με τον Σάκη, με τον Σμακόπουλο, με τον Μπόγδανο που επίσης έχω γνωριστεί και έχουμε περάσει ωραία. Με τον Μάριο τον Πρίαμο σίγουρα, με τον Κότσι. Πάρα πολλά παιδιά. Είναι πολύ που συμπαθώ. Δεν ξέρω αν θα έκανα τόσο παρέα με τους δικούς μας. Τη δική μας φουρνιά. Καλά, με τη Στέλλα δεν είχα και ποτέ επαφές, δεν θα είχα μάλλον ούτε φέτος. Γιατί? Γιατί διαφέρουμε εκ διαμέτρου με τη Στέλλα και σε απόψεις και σε στυλ, σε όλα. Δεν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Αν σου προταθεί, θα μπεις? Παπά μου, κατακόρυφο. Εγώ δεν τρέπομαι να το πω. Έχω κάνει και κάποια εξάσκηση, κάτι στόχους, κάτι τέτοια, ανάμεσα στην προπόνησή μου. Είπες πολλά ονόματα, δεν είπες το όνομα του Κωνσταντίνου του Βασάλου. Γιατί? Ότι θα ταιριάζατε εκεί μέσα. Γιατί δεν το γνωρίζω τόσο καλά. Οπότε όλα αυτά που διάβαζα με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, πιο κοντά η Αβραμάκη, η Σοφιάνα. Δεν ισχύει τίποτα, αυτό μου λες? Όχι. Γιατί γράφτηκαν? Τι να σου πω. Κάθε εβδομάδα άλλοι του χρεώνουν. Ξέρω εγώ τώρα γιατί ισχύει και πια. Εσένα σου καλάρισε τώρα? Αχ, λέει, καλός δεν είναι? Καλά, όχι. Δεν ψήλωσα και 10 πόντους επειδή το έγραψαν αυτό για τον Κωνσταντίνο τον Βασάλο. Προφανώς. Έχω πει ότι είναι ένας πολύ ωραίος άντρας, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ανέβαινα εγώ επειδή έγραψαν κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον όταν δεν ισχύει. Τι να σου ευχηθώ? Με ένα πόνο. με ένα εισιτήριο. Με ένα πόνο το πώς θα δω την πρεμιέρα. Άστο, γιατί το στομάχι μου είναι κόμπος. Σ' αφήνω για να προπονηθείς. Πάω τώρα εγώ. Πάω. Φιλάκια πολλά. Μουα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συναισθηματικά, είναι ένα κορίτσι που δεν έχει αφήσει πίσω της το Survivor. Ήταν εκεί τα ξημερώματα για να αποχαιρετήσει. Θέλω να πω ότι όταν κάτι τελειώνει και δεν σου έχουν κάνει καν την πρόταση, που με πολύ ειλικρίνεια και εντυμότητα είπε, μάλλον δεν με θεωρούν All-Star και δεν μου κάνανε κάποια πρόταση. Αλλά κάτι γίνεται, δηλαδή δεν το βάζει στο παρελθόν. Ήταν εκεί 4 η ώρα, τους αποχαιρέτησε. Με κόμπο στο στομάχι θα παρακολουθεί την πρεμιέρα. Με έναν πόνο είπε θα το δει. Δηλαδή, σχεδόν αυτό πρωτάθλημα. Ναι.
Θέλει να είναι. Με καλή πρόθεση το λέω. Με τις καλάρες του Σερβάιβορ. Πάρα πολύ δικαιωματικά. Εγώ νομίζω με το που θα την πάρουν θα φύγει πριν τα εργομετρικά. Δικαιωματικά όμως είναι για να μπει στην επόμενη φουρνιά, αν θα μπει, γιατί την είδατε τώρα πόσο ωραίο κορίτσι είναι και τι σκληρή προπόνηση. Ήταν πάρα πολύ καλή παίκτρια ο Σερβάιβορ η συγκεκριμένη και πολύ δυνατή το πνεύμα της. Και έκανε και reality. Έκανε και reality. Είχε συζητηθεί πολύ. Είχε συζητηθεί. Πάρα πολύ. Είχε συζητηθεί. Πάρα πολύ. Τότε είχε συζητηθεί για το Σοηλέδη. Πάρα πολύ. Και απάντησε και πολύ ωραία για το Βασάλο. Δεν ξύλωσα και 10 πόντους. Δεν ξέρω πώς. Art μου. Είναι κάτω, Art. Εδώ ήταν. Πήγε να κάνει μια δουλίτσα ο Art. Φαντάζομαι το σου καλό άρεσε, εννοούσε, δεν ξέρω πώς να το πω, εννοούσε αν της άρεσε ο Βασάλος. Ναι. Εμφανισιακά. Η ίδια απάντησε εμφανισιακά. Δηλαδή σου άρεσε, τότε είχες ενδιαφέρον. Φαντάζομαι έτσι πήγαινε. Βεβαίως. Και η ίδια απάντησε πάρα πολύ σωστά ότι δεν ισχύει κάτι και σιγά τι να ψήλωνα 10 πόντους επειδή γράψα τα περιοδικά ότι με το Βασάλο αυτό θα με χαρακτήριζε και θα με ανέβαζε σαν κοπέλα. Ότι κάθε εβδομάδα του χρόνου είναι και άλλοι. Έτσι αλήθεια είπε. Είναι και αυτό, πως αλήθεια. Εγώ σήμερα το πρωί διάβαζα για μια άλλη κυρία με το Βασάλο που είχε κάτι φωτογραφίες πάλι. Για την Όλγα Ντάλα, λες, που ήταν στο GNTM. Ναι. Που ήταν στο GNTM. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό που μου είχαν πει εμένα είναι ότι υπήρξε ένα μικρό φλερτ αμέσως μετά τον χωρισμό του. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Ναι, βρε Γαβόλα, το λέει η κοπέλα, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι. Εγώ είπα για φλερτ. Είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Ναι. Είμαι προσεκτικός σε αυτά και που λέω. Και το φλερτ φαντάζομαι... Γιατί τους είχαν δει μαζί και στο Βόλο, είχαν διασκεδάσει σε δύο πολύ γνωστά έτσι, μαγαζιά. Θυμάμαι ότι ήταν το 54 και το White. Και το όλες... Δηλαδή δεν τους είδανε μόνο σε ένα μαγαζί, τους είδανε σε δύο. Το επιβεβαιώνω 100%. Τους είδανε σε... και είχαν πάει και σε δύο μαγαζιά. Μπορεί να δουλεύανε όμως. Όχι, ήταν δουλεύανε και αυτό το επιβεβαιώνω. Ήταν εκεί και ξέρω και ποιο μήνα και πότε. Παρακαλά ρώτησε ο Άρη. Αλλά το τι κάνει. Υπήρχε κοινή παρέα με μια άλλη. Μια κοινή παρέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρέα. Ναι, είναι με μια άλλη γνωστή πολύ influencer και τον σύζυγό τη που είναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, χωρίς αυτό που θα πω να αφορά στην Σοφιάνα, εάν γίνει κάτι με ωραίο κάποιον... Ωραίο χαμόγελο έχει αυτό το κορίτσι, συγγνώμη. Ανάμεσα είναι. Κούκλα είναι. Παιδιά, είναι πήγα να πω, λοιπόν, πες, Θεέ μου, ότι εμείς, ας πάρω εμάς τους δύο, ότι εμείς οι δυο βγαίνουμε, περνάμε έτσι ένα όμορφο βράδυ μαζί και το επόμενο πρωινό δεν είμαστε για μαζί. Πες. Αν ερωτηθούμε... Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι. Τι να πούμε, ότι συνδεθήκαμε για. Ναι. Ξαναλέω, όχι, δεν παιδί, αφορά τα δύο πρόσωπα. Γενικώς για ανθρώπους που συνδέονται ελάχιστα. Ας κρατήσουμε αυτό που λέει, ότι πήγανε μια βόλτα στο Βόλο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είχαν συνδεθεί. Κάτι παραπάνω, ότι γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Αυτό. Σε μια έξοδο βρεθήκαμε. Επίσης, αν θέλανε να κρύψουν κάτι, δεν θα πηγαίναν στα πιο δημοφιλή κλαμπ της πόλης. Επίσης, αυτά μπορεί να είναι φίλοι να πήγανε στο Βόλο. Και να πήγαιναν ποτέ και να γυρίσανε. Τσιπουράκι. Παιδιά. Ναι, ναι. Τσιπουράκι, πιστεύω, εκεί να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει πάρα πολλούς φίλους και πηγαίνει πολύ συχνά στον Βόλο. Ωραία. Ισχύει. Κρατάω ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να μπει αυτό το κορίτσι μέσα που περιμένει τόσο. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι από αυτές που θα κληθούν άμεσα. Να ρωτήσω λίγο και τον ειδικό. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι θα κληθεί άμεσα και μπράβο της που είπε ότι μέχρι τώρα δεν έχει δεχθεί κλήση. Γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες, υπήρξανε, που έλεγαν ότι ναι, επικοινωνώ και τελικά δεν ξέρουμε ότι δεν τους έχει πάρει ποτέ η Ατζούν. Και άλλοι πήρανε μόνοι τους τηλέφωνο. Κατσούλης, και ο Κατσούλης ξαφνικά είχε μπει. Νίκο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πάρα πολύ.